Μέσα σε πνεύμα ευπρέπειας και συνένεσης υπερψηφίστηκε χθες βράδυ ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2018. Παρά τις θεμητές διαφορές μεταξύ των κομμάτων που εκφράστηκαν, η τρίμερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, χωρίς αχρίαστες αντικλήσεις. Αυτό πιστώνεται σε όλα τα κόμματα. Ο προϋπολογισμός της νέας εποχής για την Κύπρο είναι ισοσκελισμένος και πλεονασματικός. Είναι ένας προϋπολογισμός ανάπτυξης, ευθύνης και ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς ασύστολες κρατικές δαπάνες. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα εξυγχρονισμού, καθώς και μια σειρά έργων υποδομής από τη μια άκρη της Κύπρου μέχρι την άλλη. Έχουμε αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και έχουμε μετατρέψει σε σταθερότητα και προοπτική τον φόβο της χρεοκοπίας. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Κύπρος βρίσκεται σε σωστή πορεία. Αυτό το νιώθει ο καθένας μας, ο κάθε πολίτης. Το βλέπουμε στο πρόσωπο των ανθρώπων γύρω μας. Είναι πιο αισιόδοξοι. Είναι πιο σίγουροι. Μπορούν να προγραμματίσουν και να προβλέψουν τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το λέμε για να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα. Έχουμε απόλυτη γνώση και επίγνωση της κατάστασης στην οποία ακόμα βρισκόμαστε. Δεν ισχυριζόμαστε πως όλα είναι ρόδινα, ούτε πως δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτίωση. Το μήνυμα που εμείς σήμερα στέλνουμε στην κοινωνία των πολιτών με την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη που φέρνουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή είναι οι πιο σημαντικές προτεραιότητες μας. Συνεχίζουμε με θέληση και αποφασιστικότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα για την Κύπρο της νέας εποχής.